αυριανή μας εκδήλωση έχει σαν θέμα την αυριανή παγκόσμια. Η ημέρα που είναι για την οικογένεια και έχει σαν στόχο να αντισταθεί στην επίθεση που γίνεται στην οικογένεια σήμερα με βάση τα μέτρα, τα οικονομικά, την ανεργία, την φτώχεια, έτσι ώστε να δώσει ισορροπία και προοπτική σε ό,τι συμβαίνει στη χώρα μας. Εμείς, σαν Σύλλογος Πολυτέχνων Νεορδέας, Γονέων Νεορδέας, είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε ακόμα ένα βήμα να τσαλώσουμε την ελληνική οικογένεια για να μπορέσουμε έτσι να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της. Πιστεύουμε ότι έτσι δίνουμε προοπτική και στην ελληνική κοινωνία. Βάζουμε την ημέρα της οικογένειας μια ευκαιρία να αξιολογήσουμε διαφορετικά αυτό που έχουμε και να το κρατήσουμε ανέπαφο, ειδικά στις μέρες μας που είναι πάρα πολύ δύσκολη καιρή, ειδικά για την οικογένεια. Η οικογένεια είναι ο τόπος που πρέπει να νιώθουμε αγάπη, σιγουριά, ασφάλεια, αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια και όλοι μαζί ενωμένοι, η οικογένεια τα καταφέρνει ακόμα και στις δύσκολες περιόδους που περνάμε. Και να θυμόμαστε πάντα ότι οι ευτυχισμένα παιδικά χρόνια διαρκούν μια ολόκληρη ζωή. Μια ιδιαίτερα χαρούμενη εκδήλωση του Συλλόγου Πολυτέχνων Νεορδέας. Κάθε χρόνο ο Σύλλογος μας εκπλήσει με τις ιδέες που δίνει. Είμαστε σε ένα χώρο με τις ιδέες που πραγματοποιεί. Είμαστε σε ένα χώρο γεμάτο οικογένειες, γεμάτο παιδιά, γεμάτο χαρά. Ευχόμαστε σε όλους υγεία, σε όλους τους πολυτέχνους. Η Περιφέρεια και ο Περιφερειάρχης, ο κ. Καρυπίδης, επιβεβαιώνουν την στήριξή τους. Θα είμαστε πάντα δίπλα σε τέτοιους συλλόγους εντός εισαγωγικών ευπαθείς. Δεν είναι ευπαθείς, αλλά είναι παράδειγμα προς μίμηση ο Σύλλογος Πολυτέχνων και οι πολυτέχνοι. Ευχόμαστε λοιπόν να έχουν καλή δύναμη και να μας εκπλήσουν πάντα με όμορφες εκδηλώσεις όπως η σημερινή. Με θέμα την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της αλληλεγγύης των γενεών. Ο ετήσιος εορτασμός αντανακλά τη σπουδαιότητα στην οικογένεια και αποσκοπεί το να στρέψει την προσοχή και την προσπάθεια της πολιτείας και της κοινωνίας στην ευημερία της οικογένειας, καθώς είναι ένας πανάρχιος θεσμός που αποτελεί βασικό κύτταρο της κοινωνίας όπου και αναπτύσσει την προσωπικότητα του ατόμου. Η Παγκόσμια ημέρα οικογένειας δίνει αφορμή σε όλους, στην κοινωνία και στην κυβέρνηση, να ξανασκεφτούν και να αποφασίσουν για πράξεις και μέτρα που θα στηρίξουν την οικογένεια στις δυσκολίες και ιδιαίτερα στην πολυτεχνική οικογένεια. Η στήριξη της οικογένειας δεν είναι δαπάνη, είναι επένδυση στο μέλλον της χώρας που λέγεται Ελλάδα. Απολαύστε κάθε στιγμή με την οικογένειά σας, γιατί κάθε στιγμή είναι μοναδική. Να καλέσω τον κύριο σας, εκπροσωπώντας τη Δημοτική Αρχή του ΣΥΠΕ, τον Δήμαρχο τον Σάββατο Ζαμανίδη, για να συγχαρώ τον Σύλλογο Πολυτέχνων για τη σημερινή τιμητική εορτή που κάνει. Πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ μεγάλος ο θεσμός της οικογένειας και πάρα πολύ σημαντικός. Βέβαια, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, όπως είπε προηγουμένως και η κυρία Αντωνιάδου, αποφάσισε την 15η Μαΐου να γιορτάζει την οικογένεια. Να τιμήσει δηλαδή τον πατέρα και τη μητέρα. Εγώ θα προσέθετα να τιμήσει και τον παππού και τη γιαγιά. Γιατί η οικογένεια είναι ένα μεγάλο σύνολο ανθρώπων. Πάντα μεγαλώσουμε, κάνουμε την περιφέρεια και κάνουμε την Ελλάδα μας. Φέρω τις θερμούς χαιρετισμούς του Περιφερειάρχη μας του Θόδωρου του Καρπίδη. Η περιφέρεια ήταν, είναι και θα είναι στο μέλλον όσο μπορεί περισσότερο κοντά σε τέτοιους συλλόγους που το μόνο που κάνουν είναι να προσφέρουν στην κοινωνία. Συγχαρητήρια θερμά στο Σύλλογο Πολυτέχνων. Κάθε χρόνο δίνει, μας εντυπωσιάζει με τις εκδηλώσεις του και δίνει το καλύτερο εαυτό του. Σήμερα είμαστε εδώ σε ένα χώρο γεμάτο χαρά, γεμάτο παιδιά. Γινόμαστε και εμείς παιδιά μαζί. Θερμά συγχαρητήρια και πάλι και εύχομαι κάθε χρόνο περισσότερες και καλύτερες. Γνωρίζω καλύτερα από όλους τα βάσανα και τους καημούς της πολύτεχνης οικογένειας και πόσο δύσκολα τα βγάζουν πέρα και ειδικά τώρα τελευταία μετά την ψήφιση του Υπουργείου Μνημονίου προστίθενται νέα μέτρα, νέοι φόροι άμεσα και ένεση φόροι και η πολύτεχνη οικογένεια θα τη δυσκολεύσει πάρα πολύ να τα βγάζει πέρα. Η αύξηση π.χ. του ΦΠΑ από 23% σε 24% λιτιβάνευσε την οικογένεια.
γιατί εμείς οι πολίτικοι καταναλώνουμε περισσότερο από άλλους. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω περισσότερο. Δεν φτάνουν μόνο οι ευχές στην πολίτικη οικογένεια και στους γονείς. Πρέπει να είμαστε δίπλα τους, γιατί ακόμη και η παιδί αυτό το διάστημα χτυπιέται βάναυσα και πλήττει πάρα πολύ την σύνολο, σε ό,τι αφορά την προσπάθεια, τη βάση, την προοπτική, την αισιοδοξία που δίνετε με τα παιδιά σας για να συνεχίσουμε να έχουμε μεγάλους λόγους με πολλά παιδιά, με οικογένειες με πάρα πολλά παιδιά. Να είστε καλά, να σας ευχαριστώ. Γυρίστε λίγο μια φωτογραφία, μια φωτογραφία. Παρακαλώ μια φωτογραφία. Τα μπαλόνια λίγο, κατεβάστε τα. Μπράβο, πάμε. Καλά. Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν να σας καλησπερίσουμε από το Παιδικό Εργαστήριο Αριακίνος και να ευχαριστήσουμε τη διοίκηση του Συλλόγου Πολυτέχνων που μας κάλεσε να συμμετέχουμε και εμείς σε αυτή την όμορφη εκδήλωση. Και είστε έτοιμοι να περάσουμε καλά. Λοιπόν, καταρχήν να σας ειδώ. Εμένα ξέρω πώς με λένε. Πώς μπορεί να με λένε, για σκεφτείτε, το όνομά μου έχει σχέση με τα ρούχα που φορώ. Τι χρώμα είναι τα ρούχα μου. Άρα πώς μπορεί να με λένε. Πώς. Ράζι Χαρί. Κοντά έπεσες. Κανένας άλλος, πώς μπορεί να με λένε. Ράζι. Κοντά έπεσες κι εσύ. Κανένας άλλος που θέλει. Είναι το κρυφό μου όνομα, το άλλο, το άλλο. Α, για πες το, πώς. Λοιπόν, να σας πω πως με λένε το πάρε το ποτάμι. Με λένε Ροζαλία. Και αυτή είναι η φίλη μου. Ξέρετε πως τη λένε. Να την αφήσω να την δει. Εγώ δεν έχω να κάνω καμία σχέση με τα ρούχα που φοράω. Αλλά είναι ένα πολύ ωραίο φρούτο που νομίζω αρέσει σε όλους. Με λένε Φραουλίτα.